Πρώτα απ' όλα δεν ανήκω σε κανένα πολιτικό κόμμα, ούτε σε καμία συγκεκριμένη οργάνωση. Έχω ενώσει απλώς τη φωνή μου στους κατοίκους της Γερισσού, διότι έχω συνειδητοποιήσει εκεί πέρα το κίνδυνο των μεταλλείων. Δεν φτάνει που η χώρα περνάει δύσκολα οικονομικά, τώρα κινδυνεύει και το περιβάλλον σας. Όλα αυτά που θα σας περιγράψω είναι πληροφορίες που μπορείτε να τις βρείτε στο ίντερνετ. Είναι έγκυρες πηγές. Είναι αυτονόητο ότι όλοι μας θέλουμε επενδύσεις στην Ελλάδα, αρκεί να μην προκαλούν καταστροφές στο περιβάλλον. Δυστυχώς, η συγκεκριμένη επένδυση είναι ό,τι χειρότερο που θα έχετε στο νομό σας. Όμως γιατί ανέχονται στο Καναδά τέτοιες δραστηριότητες και για ποιους λόγους πρέπει να τις αποφύγουμε στην Ελλάδα? Πρώτον, θέλω λίγο προσοχή γιατί είναι λίγο δύσκολο, αλλά θα το καταλάβετε. Πρώτον, ο Καναδάς είναι η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο. Αντιστοιχεί 75 φορές την Ελλάδα. Σημαίνει ότι όταν γίνεται μια μόλυνση, αυτή η μόλυνση χάνεται. Είναι τόσο μεγάλη έκταση που δεν την παίρνουν τόσο εύκολα είδηση. Δεύτερον, ο πληθυσμός του Καναδά είναι μόνο 33 εκατομμύρια. Σκεφτείτε ότι ο νομός σας που είναι περίπου 2.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα και είστε περίπου 90.000 κατοίκους, στην ίδια έκταση, εκεί πέρα στο Καναδά, δεν ξεπερνάνε 9.000. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάνοντας τις δραστηριότητές τους, σμπρώχνουν τον κόσμο να πάει παραπέρα. Διότι η δραστηριότητά τους χρησιμοποιεί το νερό. Εκεί υπάρχουν αντιδράσεις, ο κόσμος αντιδράει. Αλλά έχουν ένα άλλο βασικό όπλο μαζί τους, σαν λόμπι των μεταλλείων, είναι ότι ο Καναδάς σε κάθε 10 στρέμματα έκταση έχει ένα στρέμμα, λίμνη ή ποτάμι. Τι σημαίνει, χωρίς να υπολογίσουμε το υπόβαθρο? Σημαίνει ότι ο Καναδάς έχει απεριόριστες ποσότητες νερού. Πράγμα που δεν έχουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα. Ποιο είναι το πρόβλημα? Όταν η εταιρεία αρχίζει και δραστηριοποιείται, το πρώτο πράγμα για να μπορεί να το δεχτεί ο πληθυσμός, δίνουν υποτροφίες στα παιδιά, αρχίζουν και ανοίγουν κάποια καταστήματα, δουλειές, μέχρι αν βλέπουν δυσκολίες, δημιουργούν κτηματικές φούσκες. Έτσι ο κόσμος ξεγελιέται. Ξεχνάει τα προβλήματα, έχει την αίσθηση ότι μπαίνει σε μια οικονομική ανάπτυξη. Ψευδής βεβαίως. Γιατί? Γιατί το νερό που χρησιμοποιούν δεν το χρησιμοποιούν απλώς και τελειώνει, το φορτώνουν με τοξικά απόβλητα. Με τέτοιο τρόπο που δυστυχώς σε κάθε περιοχή που έχει γίνει μεταλλουργείο πρέπει να περάσουν περίπου πολλές δεκαετίες, για να μην σας πω πολλές αιώνες, πάνω από 100-200 χρόνια, για να μπορέσει να ξαναρθεί η περιοχή στην αρχική της μορφή. Το άλλο θέμα είναι ότι οι αρχές εκεί στο Καναδά αντιδρούνε. Αλλά όμως τα μεταλλουργεία λένε έχει τόσο μεγάλη ποσότητα νερού που δεν έχετε πρόβλημα, είναι εξασφαλισμένη ποσότητα για το κάθε χωριό, το οποίο ερημώνεται. Διότι στην ουσία σπρώχνουν το πληθυσμό να πάει παραπέρα. Διότι μολύνοντας το υπόβαθρο δεν μπορούν ούτε να καλλιεργήσουν, ούτε να το πιούν, ούτε να πληθούν. Αποτέλεσμα, μετακομίζουν ολόκληρα χωριά. Μπορεί κάποιοι να πούνε, ίσως η εταιρεία της Actor, την οποία είναι η Eldorado Gold, να είναι μια καλή εταιρεία με καλές τεχνικές. Πρέπει να σας πω πάλι εκεί ότι η συγκεκριμένη εταιρεία έχει κατηγορηθεί με άλλες. Έχουν το 2009-2010 θάψει κάτω από λίμνη εκατοντάδες βαρέλια με τοξικά απόβλητα, που σημαίνει ότι σε λίγο χρόνο θα γίνει μια διάβρωση και καταλαβαίνετε το περιβάλλον τι προκύπτει. Το άλλο που θέλω να σας πω, ότι στο Καναδά υπάρχει μια κρατική οργάνωση που λέγεται SafeWater.org, την οποία επιβλέπει, παρατηρεί και έχουν δει ότι αυτές οι εταιρείες δρούνε σε πολύ γρήγορο διάστημα για να μπορέσουν να πάρουν τη μεγαλύτερη παραγωγή
όσο γίνεται σε πιο μικρό, σε πιο μικρό χρονικό διάστημα. Για ποιο λόγο? Γιατί η μόλυνση αρχικά είναι αόρατη. Δεν τη βλέπει κανείς. Όταν αρχίζει και ο κόσμος να την αντιλαμβάνεται και αρχίζουν να αντιδρούνε, τότε η εταιρεία ξέρει ότι είναι περιορισμένη η ύπαρξή της και πρέπει να ετοιμάζεται να φύγει, αφήνοντας μεγάλες καταστροφές πίσω της. Αυτή η οργάνωση καναδέζικη, η Safe4Work, είπε ότι, μάλιστα και έδωσε ένα παράδειγμα, είναι η υπόθεση Τόσλουμ. Είναι ένα μεγάλο ποτάμι στο Καναδά, το οποίο υπήρχε μια εταιρεία που μεταλλουργία που έβγαζε χαλκό. Εκεί πέρα, μέσα σε 3 χρόνια, και μην νομίζετε ένα μεγάλο μεταλλουργείο, όλο και όλο δεν ξεπερνούσε 130 στρέμματα σε έκταση. Όμως, αυτό το ποτάμι που είχε πάρα πολλούς σολομούς, ψάρια, το 66 το πληθυσμό του μειώθηκε στους 15.000. Βλέποντας την καταστροφή, η εταιρεία εντωμεταξύ το 66 αποχώρησε. Η μόλυνση όμως δούλευε. Με αποτέλεσμα το 87, όταν έγιναν μετρήσεις, σε αυτό το ωραίο ποτάμι δεν υπήρχαν παραπάνω από 14 ψάρια η μέτρηση. Σήμερα που μιλάμε, αυτό το ποτάμι δεν έχει ούτε ένα ψάρι. Η περιοχή είναι μολυσμένη για εκατοντάδες χρόνια. Το τελευταίο παράδειγμα που θα σας πω είναι στη Γαλλία. Είναι η υπόθεση Σαλσίνη, κοντά στην Καρκασόνα, νότια Γαλλία. Εκεί πέρα το ρηχείο είχε αρκετά χρόνια που δούλευε. Το 65 οι αρχές διαπιστώσανε ότι το νερό δεν ήταν πια πόσιμο. Δημιουργούσε δερματίτιδες και διαταραχές γαστροεντερικές. Το αποτέλεσμα ήταν ότι με το χρόνο, το 70, είδανε μια ανάπτυξη καρκίνου του πνεύμονα. Η εταιρεία με τους νομικούς είπανε ότι το καρκίνο του πνεύμονα μπορεί να προέρχεται από διάφορες αιτίες, τσιγάρο, καυσαέρια κτλ. Όμως οι γιατροί του νοσοκομείου της Καρκασών βλέπανε ότι δεν μπορούσε αυτή η περιοχή να είχε τόσο μεγάλο ποσοστό από καρκινοπαθείς. Το 87 διαπιστώσανε οι γιατροί ότι το συγκεκριμένο καρκίνο ερχόταν μόνο και μόνο από το εργοστάσιο. Τότε άρχισαν η αντίστροφη μέτρηση για το εργοστάσιο, αλλά σκεφτείτε ότι το εργοστάσιο τελικά έκλεισε το 2004 μόνο. Βγήκανε επίσης άλλες αναλύσεις για τα παιδιά. Κάτι που τους ξάφνιασε. Για ποιο λόγο ένα εργοστάσιο, εφόσον τα παιδιά δεν μπαίνουν στο εργοστάσιο, μπορούν να έχουν τέτοια επιβαρημένη υγεία, βάσει τα άλλα στοιχεία στους άλλους νόμους? Τελικά διαπιστώσανε ότι η μόλυνση του νερού, του ποταμού, επίσης και του αέρος, δημιούργησε μια τέτοια κατάσταση που το 96 βγήκε νομαρχιακή απόφαση απαγόρευση καλλιέργεια λαχανικών σε όλο την περιοχή, απαγόρευση πώληση είτε καλλιέργεια τον εαυτό τους. Σήμερα που μιλάμε, το 2012, αυτή η απαγόρευση συνεχίζει. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια μόλυνση που δεν μπορούμε να διορθώσουμε. Στη Γαλλία έχουμε 58 αντιδραστήρες, πυρηνικούς αντιδραστήρες που παράγουν ρεύμα, τα οποία προκαλούν αρκετές μολύνσεις. Κι όμως αυτά τα 58 πυρηνικά εργοστάσια δεν φτάνουν στη μόλυνση αυτού του εργοστασίου που έκλεισε το 2004. Είναι η πιο μολυσμένη περιοχή της Γαλλίας. Πού θέλω να καταλήξω? Και θα ήθελα να με κατανοήσετε ότι το νερό που πίνετε σήμερα δεν έχει χώμα. Ή δεν είναι ούτε μπλε, ούτε κόκκινο, ούτε πράσινο. Είναι διαφανές. Για να μπορείτε να το συντηρήσετε σε αυτή τη μορφή, πρέπει να κινητοποιηθείτε. Δεν είναι πια πολιτικό, είναι υπαρξιακό. Ή θα κινηθείτε, ή θα πρέπει να προετοιμαστείτε να φύγετε από την περιοχή. Εκείνοι που θα μείνουν θα είναι καταδικασμένοι. Ευχαριστώ για την προσοχή σας και για τον χρόνο σας.